Με έχουν απειλήσει, με έχουν χτυπήσει, έχω αυτά τα έχω όλα. Ε, έχω αντίγραφα και από τα δικαστήρια. Ε, εμένα. Όλο με έχουν με το αυτοκίνητο, με σπρώχνουν να με ρίξουν στον κρεμό. Προλαβαίνω, βγαίνω έξω και έχει μέσα μάλιστα και χρόνο παιδί αυτός. Λοιπόν, εμείς ζητάμε να γίνει άμεσα ό,τι γίνει, τώρα. Τώρα, σήμερα, γιατί χτυπάνε το άλλο το παιδί, το χωριανό μας, του σπάνε το αυτοκίνητο, το σπάνε στο ξύλο, τον άλλο το μαχαιρώνουνε, βγάζουν πιστόλια από το παράθυρο, γιατί εμένα το, 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 το σπίτι μου είναι πάνω στο δρόμο, μου πετάνε πόρ, πέτρες, μου έχουν σπάσει την πόρτα, μου έχουν σπάσει τα παράθυρα, μου δείχνουν το όπλο και μου κάνουν επίδειξη μαγιά. Έχουμε δικάσει τώρα στι 18.00. Είναι το δικαστήριο πάλι και είμαστε εννιά, εννιά ε, ομαδικοί. Έχουμε κάνει μήνυση γι' αυτό το πράγμα και δικάζεται τώρα η έφεση. Δηλαδή αναβολέ, έφεση, πάνε πίσω, κάνουν τίποτα, τη γλιτώνουν οι μάγκε έξω. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή, ρε παιδιά. Άμα θα δείτε εδώ καταστροφή, αυτά είναι ασφαλιστικά. Αυτά είναι ασφαλιστικά από το 18. Εκεί είναι, εκεί είναι, εκεί είναι. Και σηκώνει τα χέρια η εισαγγελέα. Και λέει, τι να σας κάνω κυρία Κλειδουχάκη, εμείς δίνουμε την εντολή. Της λέω γραπτή τι, τι θέλουμε, δεν την θέλουμε προφορική. Όχι. Εκεί αυτή. Προφορική. Μες. Την άλλη φορά θέλουμε να είναι και εισαγγελίες. Δηλαδή θα ξανακάνουμε συζήτηση και θα έχουμε και κάποιον αρμόδιο εισαγγελέα, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτός, να είναι εδώ. Εδώ Μες. καταστροφή. Ολική καταστροφή. Αυτά είναι η δική μου περιουσία. Μες. Όλο το χωριό είναι έτσι. Κοιτάξτε, χάλια. Μες. Αυτό εδώ, προσέξτε, αυτό εδώ... Είναι πριν δύο μήνες. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα να, Σα ορκίζομαι, όπως είναι εδώ. Τίποτα, ούτε αυτό το φαγωμένο. Τίποτα. Και θέλω να, να σας παρακαλέσω να, να, το, να το δείξετε αυτό και να το ξαναδείξετε στον κόσμο. Να, να, να το δουν. Να μας καταλάβουν. Εδώ από το 14 εγώ Πρώτα προφορικά άρχισα και μετά με μηνύσεις. Εκδικάζονται. Δικαιώνομαι από τα δικαστήρια. Κανένας εισαγγελέα όμως δεν δίνει εντολή γραπτή. Προσέξτε. Παίρνει τηλέφωνο τον αστυνόμου. Κισά μου. Και του λέει ναι, πήγαινε, πιάστα, κάνε, ράνε. Παίρνει το Δήμο. Ο Δήμος δεν συμμετέσχει... Ε, αυτή η κατάσταση δε, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βγαίνουν, να έχω τουλάχιστον πάνω από 100 αποφάσεις και να μην μπορεί να εκτελεστεί μία, μία απόφαση. Εδώ έχω την τελευταία, εκεί δεν είναι αυτή, τελευταία απόφαση, θα σας τη δείξω τώρα, 45 μήνες φυλακή του ενός. 30... Α, α, καλά το είπα, 45 μήνες είναι 4 χρόνια, ε. Ναι. ναι. Λοιπόν, ε, 30 μήνες στα Λουνού, 30 μήνες στα Λουνού, δηλαδή από τρία χρόνια, και 4,5 χρόνια, και τι κάνει. Με αναστολή με, με, ο, με, αναστολή, την οποία θα έπρεπε όμως να μου έχει δώσει εμένα κάποια χρήματα για να πάρει αυτή την αναστολή. Την επήρε την αναστολή και δεν επήρα και τα χρήματα. Δηλαδή ποιο είναι το κράτος. Έχουν, δίκιο, έχουν δίκιο που λένε κάποιοι δικηγόροι. Έλα μωρέ εσείς, είσαστε το κράτος. Ποιος θα, θα σας, πειράξει. Και το καφιούνται. Το Με καφιούνται. Δράστες. Στους δράστες, φυσικά στους δράστες.